Η ιστορία φρίκης με το βιασμό και την εκπόρνευση της 12χρονης είναι πιθανόν μόνο η αρχή για να ξετυλιχθεί το νήμα της υπόθεσης, αφού αποκαλύφθηκαν άλλες δύο καταγγελίες. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Απόστολο Λίτρα, υπάρχουν άλλες δύο κοπέλες που καταγγέλουν τον 53χρονο και τον 42χρονο και αυτή τη στιγμή είναι 18 ετών, αλλά όταν του συνέβη ήταν ανήλικες. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φαίνεται ότι προσπαθούσαν να προσεγγίσουν και άλλα παιδιά για να τα οθήσουν στην πορνεία. Σκοπός μας είναι να αποκαλυφθούν όλοι όσοι βρίσκονται πίσω από αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι κύκλωμα, νομίζω ότι θα είναι και άλλοι κατηγορούμενοι. Η 37χρονη μητέρα της ανήλικης που έζησε τον απόλυτο εφιάλτη αναμένεται να απολογηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμέτωποι με τη βαριά κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπίας σε βάρος της ίδιας της της κόρης έμεινε στο ανακριτικό γραφείο για λίγα λεπτά και ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά που της αποδίδονται. Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας της 12χρονης για υπόθεση ναρκωτικών. Η μητέρα αρνείται τις κατηγορίες. Λέει ότι θα αυτοκτονήσει, ότι μην της πάρουν τα παιδιά, φοβάται. Βρέθηκαν κάποια μηνύματα τα οποία είχε ανταλλάξει με τον κατηγορούμενο και μέχρι εκεί. Και υπάρχουν και δύο εμβάσματα τα οποία τα είχε κάνει το παιδί. Είχε πάρει το παιδί την κάρτα της μητέρας και τον τραπεζικό λογαριασμό και εκεί της είχε βάλει ο κατηγορούμενος δύο ποσά, 20-25 ευρώ. Το κορίτσι κατέθεσε ήδη δύο φορές για τις 150 μέρες φρίκης που βίωσε. Την τρίτη φορά που κλήθηκε να καταθέσει, η ψυχολόγος που ήταν παρούσα έδωσε εντολή να μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών, όπου νοσηλεύονται και τα άλλα παιδιά της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο την υπόθεση του μικρού κοριτσιού που βρέθηκε στα χέρια αδίστακτων παιδεραστών. Οι ένοχοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη, η οποία μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι πράττει και θα πράξει πλήρως το καθήκον της. Ο νόμος είναι νόμος. Ισχύει απαρέγκλητα για όλους. Η μητέρα της ανήλικης εργαζόταν ως καθαρίστρια στο κατάστημα μινι μάρκετ του 53χρονου, όπου γνώρισε και την 12χρονη. Μάλιστα, υπήρξαν στιγμές που το παιδί εργάστηκε στο κατάστημα. Υπολογίζεται ότι τον περασμένο Μάιο ξεκίνησε ο εφιάλτης της μικρής με βιασμούς αρχικά από τον Μίχο και στη συνέχεια και από άλλους άνδρες σε ραντεβού που σύμφωνα με τις καταγγελίες της έκλεινε ο 53χρονος. Το θέμα έχει και πολιτικές διαστάσεις με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για οριστική διαγραφή του Ηλία Μίχου από τη Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ περιφέρει την πολιτική του απόγνωση με όχημα την αθλειότητα και τους χυδαίους υπαινιγμούς πάνω σε αυτή την τραγωδία, προκειμένου να αποκομίσει εκλογικά και πολιτικά ωφέλη. Η μία φρικιαστική αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη και οι πληγές στο σώμα και την ψυχή του κοριτσιού δύσκολα θα επουλωθούν.